Έχουμε μαζί μας τον Πάρη Ανδράλα, ο οποίος με αφορμή το ΠΑΟΚ Μαρσέιλ θυμήθηκα, Νίκο, το ΠΑΟΚ Ρεν, το 5-1 της Τούμπας. Ναι. Διαγωνιστεί ο Πάρης Ανδράλας εκείνο το μάτς. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μας, μιας και δεν ασχολείται απλά με το ελληνικό ποδόσφαιρο σαν φίλαθλος. Είναι στο χώρο, το παρακολουθεί, είναι, είναι η δουλειά του. Μπορεί να μας μιλήσει και θα για το μιλήσει πολλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλησπέρα, φυσικά, κύριε Ανδράλα, ή Πάρη, αν προτιμάτε. Κόουτς, εγώ θα το πω. Καλησπέρα, καλησπέρα και εσάς. Γεια σου, κόουτς. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είστε καλά. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ξεκουράζεστε τώρα. Μετά το τέλος της 16μηνης παρουσίας μας στη Λαμία, τώρα εδώ και ένα μήνα βλέπουμε τις εξελίξεις λίγο πιο μακριά. Εννοείται ότι παρακολουθούμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, παρακολουθούμε το ΠΑΟΚ που είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος στην Ευρώπη. Και γενικά παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, γιατί πρώτα το αγαπάμε και μετά είναι η δουλειά μας. Κότς, μιας που έπιασε στη Λαμία, πριν πάμε και στον ΠΑΟΚ, που θα είναι το βασικό θέμα της συζήτησης, τη μάχη της παραμονής πώς τη βλέπεις? Γιατί έχεις και εκ των έσω εικόνα στη Λαμία. Θεωρώ ότι εμείς αφήσαμε την ομάδα στο σύν 8 από την τελευταία θέση και νομίζω πως η ομάδα ήταν έτσι σε ένα momentum το οποίο τουλάχιστον είχε εξασφαλίσει το να πάει στα μπαρά. Και είχε και μπροστά τον Ατρόμητο σε 7 παιχνίδια, σύν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που θα παίζαμε τελευταία αγωνιστική του δευτέρου γύρου, ώστε να καλύψουμε και μια διαφορά με τον Ατρόμητο για να μην πάμε ούτε στα μπαράζ. Τώρα από εκεί πέρα αυτό που βλέπω είναι ότι έχει ανατραπεί η κατάσταση. Το 19-21 που υπάρχει τώρα ανάμεσα σε Απόλλων και Λαμία, μπορεί να είναι δύο βαθμούς μπροστά η Λαμία, αλλά ψυχολογικά είναι σε καλύτερο momentum με ο Απόλλωνας. Έκανε δύο μεγάλες νίκες και το τελευταίο, το διπλό στον Όφη που έκανε συν δύο κακές ήττες της Λαμίας, οι οποίες θεωρώ ότι είναι και θέμα αυτοπεποίθησης, πλέον είναι και θέμα στιγμής, αλλά νομίζω πως ο Απόλλων αυτή τη στιγμή είναι λίγο σε καλύτερο momentum. Φυσικά η Λαμία έχει δυνατότητες να πάει τουλάχιστον στα μπαράς, αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξει το μεταξύ τους παιχνίδι που θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος, την επόμενη εβδομάδα στη Ριζούπολη. Πάντως, κατά κοινή ομολογία, coach, το υλικό της Λαμίας δεν είναι για να παλεύει στα τόσο χαμηλά. Δηλαδή, είχαμε και εμείς την ευκαιρία με αφορμή το διασταύρωμα με τον Άρη να δούμε και τα παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη. Γενικότερα, παρακολουθούμε και εμείς όλα τα παιχνίδια, αλλά το υλικό της Λαμίας δεν νομίζω να ανταποκρίνεται στη θέση που είναι τώρα η ομάδα. Δηλαδή, είναι λίγο οξύμορο. Θα μου πείτε. Ναι, είναι λίγο περίεργο, γιατί μέχρι τα παιχνίδια με τον Άρη που λέτε, που ήταν μια τεράστια πρόκληση απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι από τις καλές του ελληνικού ποδοσφαίρου, σε διπλά παιχνίδια, σύν την μεγάλη νίκη που κάναμε μετά με τον Όφη, η ομάδα ήταν στη 10η θέση και φαίνονταν να θα κάνει μια άνετη παραμονή και έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο και δεν είχαμε δείγματα ή σημάδια ότι θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο και δεν το γνωρίζει κανένας, είχαμε θέματα με κορονοϊό τεράστια μετά το παιχνίδι με τον Όφη, με 7-8 κρούσματα βασικών ποδοσφαιριστών, χάθηκε η συνοχή, γίνανε δύο άτυχα αποτελέσματα και από εκεί πέρα νομίζω πως υπήρχε μια ισοστρέφεια στα αποδυτήρια, μια χωρίς ιδιαίτερο λόγο, μια έτσι ανακατοσούρα, το οποίο το φέρνει ήττα, την καλή ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση, ό,τι και να λένε έτσι άνθρωποι γύρω που δεν το γνωρίζουν τόσο καλά το ποδόσφαιρο. Την καλή ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση φέρνουν μόνο τα αποτελέσματα. Μας τα εξήγησε όσο καλά πάντως... και να δουλεύεις στην καθημερινότητα, όσο δίκαιος και να είσαι προπονητικά, αν δεν έχεις το αποτέλεσμα, πάντα θα υπάρχει ισοστρέφεια μέσα από διτήρια και γενικά στους κύκλους της ομάδας. Στα θέματα με τον κορονοϊό μας το εξήγησε και ο Μιχάλης Γρηγορίου, τον είχαμε Νίκο πριν από δύο εβδομάδες. Περίπου ένα μήνα, ναι. Και στάθηκε και αυτός εκεί. Ήταν κομβικό. Γιατί μας είπε ότι δεν είχε και το βάθος η Λαμία του ρόστερ, όπως ενδεχομένως πιο μεγάλες ομάδες. Γιατί όλοι το πέρασαν, αλλά. Ήταν 5-6 παιδιά τα οποία βγήκαν μέσα από την ομάδα, η οποία ήταν βαρόμετρα για την ομάδα της Λαμίας. Από εκεί πέρα όταν γυρίσανε, σε καμία περίπτωση δεν ήταν οι ίδιοι, αλλά ξέχωρα από αυτό χάθηκε η συνοχή, χάθηκε το να μπουν 5 παιδιά αλλά χωρίς παιχνίδια. Και η Λαμία δεν είναι και το ρόστερ ομάδων, παραδείγματος χάρη Αστέρας Τρίπολης ή Όφη, δεν ξέρω εγώ, έτσι, ομάδες με καλύτερο ρόστερ από τη Λαμία. Ήταν συγκεκριμένες οι καταστάσεις στην ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι με τη δουλειά τακτικά, με την προσέγγιση των παιχνιδιών, με την οτροπία που υπήρχε μέσα από διτήρια, με την πειθαρχία που επέβαλε ο κ. Γρηγορίου στην ομάδα αυτούς 16 μήνες και όλο το staff, νομίζω πως η ομάδα ήταν αξιοπρεπέστατη. Τώρα το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι μακρινό από μένα. Προφανώς. Δράτω με τις ευκαιρίες των όσων μας είπατε τώρα, να σας ρωτήσω κι εγώ.
με τη σειρά μου. Αν όντως αυτό που άκουσα από πολύ καλό σας συνάδελφο ισχύει, ότι δηλαδή η δουλειά του προπονητή συνάδηκε με μία βαλίτσα μισοάδια, μισογεμάτη και μισοκλειστή. Είναι κάπως έτσι, όταν πηγαίνετε σε μία ομάδα υπάρχει και η βαλίτσα κάπου εκεί στην άκρη. Μιλάω πάντα για τα ελληνικά δεδομένα όμως. Θεωρώ ότι όποιος θέλει να ασχοληθεί με το επάγγελμα του προπονητή, ότι πρέπει να το γνωρίζει αυτά. Ότι τα αποτελέσματα είναι αυτά που σου δίνουν χρόνο να δουλέψεις και γεμίζουν αυτοπεποίθηση και εσένα και την ομάδα. Από εκεί πέρα, με την ίδια διαδικασία δουλειάς, μπορεί να μην έχεις το αποτέλεσμα. Και από εκεί πέρα η μοίρα σου είναι να φύγεις και να έρθει κάποιος άλλος προπονητής. Γιατί ο παράγοντας θεωρεί ότι θα αλλάξει η ψυχολογία. Όμως αυτό το θα αλλάξει η ψυχολογία είναι πολύ σχετικό, γιατί αυτό μπορεί να είναι για μια εβδομάδα 10 μέρες. Το θέμα είναι η ποιότητα της δουλειάς που συμβαίνει στην καθημερινότητα, είναι ο παράγοντας να γνωρίζει και να μην κοιτάει μόνο το αποτέλεσμα, αλλά όλη τη διαδικασία και το πώς διαχειρίζει μια ομάδα και αποδυτήρια. Και από εκεί και πέρα, όταν ο παράγοντας έχει τη γνώση να το διακρίνει αυτό, δεν στέκεται μόνο στο αποτέλεσμα, άρα δίνει και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο που δουλεύει σωστά. Πριν κλείσουμε το κομμάτι Λαμία Coach, για να πάμε και στον ΠΑΟΚ, επειδή είπες ότι το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο, είναι τόσο απρόβλεπτο που μπορεί η Λαμία να κάνει τη ζημιά στον Παναθηναϊκό στο κύπελλο? Έτσι όπως είναι τα δεδομένα τώρα, μπορεί να είναι απρόβλεπτο, όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες και σε θέμα αγωνιστικό και σε θέμα τρόπο παιχνιδιού και σε θέμα ψυχοσύνθεσης των ομάδων. Νομίζω ο Παναθηναϊκός είναι ακλόνητο φαβορί, είναι από τις καλές ομάδες του πρωταθλήματος, έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο. Και η Λαμία θεωρώ ότι δεν είναι το μυαλό της στο κύπελλο, αλλά το πώς θα σώσει την κατηγορία. Από εκείνο το μάτσε του ΠΑΟΚ με τη ΡΕΝ, ένα ωραίο βράδυ, δυστυχώς με λίγο κόσμο, ο κόουτς, τι θυμάσαι, γιατί έχεις αγωνιστεί? Θυμάμαι τα πάντα, γιατί ήταν για μένα μελαγχολικό και ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Μου είχε ανακοινωθεί ότι θα φύγω. Οπότε μπήκα σαν αλλαγή στο 2-1 από ό,τι θυμάμαι. Το διαισθανόμουν ότι είναι τα τελευταία μου λεπτά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και στο γήπεδο της Τούμπας. Δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον κερδίσαμε. Και έφυγα με μια χαρά από έτσι μια νίκη απέναντι σε μια γαλλική ομάδα με 5 γκολ, ο οποίο δεν είναι μικρό πράγμα. Και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ο προπονητής στη ΡΕΝ ήταν ο κύριος Μπόλωνη, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω πως ναι, ναι. Εγώ θα σου κάνω ερώτηση, σε ποιανού τη θέση μπήκες αλλαγή? Γιατί το έχω μπροστά μου τώρα και εγώ δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Του Εγκομίτη. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι έπαιξα δεξιμπακ, που δεν ήταν η θέση μου, αλλά δεν θυμάμαι ποιος είχε βγει. Του Εγκομίτη, του Εγκομίτη. Εντάξει. Σε ένα μάτς, εντάξει, που ο Κεσεμάκης νομίζω ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής coach, με τα γκολ του. Ναι, 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 ναι. Η μοίρα θυμάμαι ότι είχε βροχή, είχε λίγο κόσμο. Είχαμε αποκλειστεί, ήταν αδιάφορο το παιχνίδι, αλλά δεν πάει να μείνει στην ιστορία ένα 5-1 απέναντι σε μια γαλλική ομάδα. Από την παρουσία σου στον ΠΑΟΚ, τι έχεις κρατήσει? Έτσι μια δυνατή στιγμή. Για μένα κεφάλαιο, γιατί μπορεί να έμεινα λίγο 1,5 χρόνο όμως το να μπαίνεις σε αποδυτήρια με μεγάλους ποδοσφαιριστές και να φοράς φανέλα μιας μεγάλης ομάδας με πίεση από κόσμο, από διοίκηση, από τον ίδιο στον εαυτό, γιατί πρέπει να ασκείς πίεση στον εαυτό σου για να έχεις αυτό που πρέπει. Θεωρώ ότι μπορούσα να μείνω πολλά χρόνια περισσότερο, αυτό είναι δικό μου θέμα. Τώρα το ότι γιατί δεν έμεινα είναι άλλη συζήτηση. Και άλλος ΠΑΟΚ τότε, και άλλος ΠΑΟΚ σε σχέση με τον τωρινό ΠΑΟΚ, σε πολλά επίπεδα άλλος ΠΑΟΚ. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές και στο οικονομικό και στις εγκαταστάσεις και στην όλη διαδικασία το πώς λειτουργεί ο ΠΑΟΚ πλέον με το πώς ήταν το 2004 μέχρι το 2005 Γενάρη που ήμουν εγώ στην ομάδα. Κότς, να περιμένουμε στο ΠΑΟΚ Μαρσέιλ? Είδε σίγουρα, φαντάζομαι, το Μαρσέιλ ΠΑΟΚ, λίγο την προπονητική σου ματιά. Ήταν πραγματικά παιχνίδι ευρωπαϊκών προδιαγραφών, δεν είχε σχέση με παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτό το κάνουν έτσι 2-3 πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Το ένα είναι ο αντίπαλος, ο οποίος θέλει να επιβάλλει το τέμπο του, πάει σε ψηλή ένταση, συν την ατμόσφαιρα, συν το γήπεδο, το οποίο ήταν πραγματικά, το νιώθεις και από την τηλεόραση, ότι είναι πραγματικά έτσι, όντως, μια έδρα που πρέπει να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος, να μην κάνεις ούτε μισό λάθος και να έχεις την προσωπικότητα σαν ποδοσφαιριστής να διαχειριστείς και εννοείται να μην φοβηθείς να παίξεις ίσο προς ίσο. Νομίζω πως ο ΠΑΟΚ σε μεγάλο βαθμό και για πολύ έτσι, μεγάλο χρονικό διάστημα το έκανε, το να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, το να παίξει στα ίδια τη Μαρσέη. Πραγματικά εγώ το περίμενα από τη μία, αλλά από την άλλη είναι τελείως διαφορετικό. Το περιμένω από το βλέπω στην πραγματικότητα, ότι το έπαιξε το παιχνίδι στα ίδια, ότι είναι στις λεπτομέρειες και νομίζω πως κάπως έτσι θα είναι και το αυριανό παιχνίδι, με μια γεμάτη Τούμπα, με μια έτσι ομάδα η οποία όμως
δεν συγχωρεί και το παραμικρό λάθος. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ και πρέπει να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, την κατάσταση του παιχνιδιού, να μην παρασυρθεί είτε από τον κόσμο είτε από το οτιδήποτε, γιατί έχει πολύ χρόνο. Είτε ξεκίνησε καλά το ματς, είτε δεν ξεκίνησε καλά το ματς, ένα σκορ 2-1 και με τον γκολ που παίζεις και κυνηγάς, θεωρώ ότι μπορεί να το βρει ακόμα και στο τέλος. Οπότε η διαχείριση συναισθημάτων και η διαχείριση του παιχνιδιού είναι πολύ σημαντική. Εγώ πάντως βλέποντας το coach το ματς από μέσα, από το Βελοντρόμ, περίμενα την Μαρσέιλ πιο γρήγορη και με μεγαλύτερη ένταση. Δική μου άποψη. Δεν ξέρω πώς το είδες εσύ. Ασφαλώς πιο ψύχρεμα από μένα. Φαινόταν ότι μετά το 2-0, σαν λίγο να ρίξανε το τέμπο, σαν λίγο και να μαζευτήκανε πιο πίσω, να χαμηλώσαν την άμυνα σε μέτρα η Μαρσέιγ, σαν ήθελε να διαχειριστεί το παιχνίδι, ενώ είχε πάρα πολύ χρόνο. Και νομίζω πως το γκολ του Ελκαντουρί γρήγορα που έγινε το 2-1 τους έβαλε σε προβλήματα και θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ, είχε την ευκαιρία να πάρει ακόμα και να μην χάσει το παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι κάπου εκεί έχασε την ψυχοσύνθεση του παιχνιδιού η Μαρσέιγ, ξεκίνησε να κάνει λάθη, ήταν βιαστική. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι μια ομάδα που αν βρει χώρους, εάν κάνει προσωπικά λάθη, ότι έχει την ποιότητα να εκμεταλλευτεί. Πάντως εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι ο αντίπαλος που μπορεί να ισοπεδώσει μια ομάδα ελληνική όπως είναι ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν είναι μεγαθύριο. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Οι διαφορές είναι ελάχιστες. Το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι. Όμως υπάρχει έτσι ένας ποδοσφαιριστής ο Παγιέ που ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Εγώ είπα πολλά χρόνια έτσι τον ποδοσφαιριστή, συγκεκριμένα τον παρακολουθώ, είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής. Είναι απόλαυση. Τεράστια καριέρα. Εάν ήταν έτσι και διαφορετική η ψυχοσύνδεση θα παίχτης, ίσως έκανε ακόμα μεγαλύτερη καριέρα. Αλλά δεν είναι μόνο τον γκολ που βάζει ή η πάσα που κάνει τον γκολ. Γενικά είναι ο ποδοσφαιριστής ο απρόβλεπτος, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να χαλάσει τις ισορροπίες του αντιπάλου. Και η κάθε του επαφή, η κάθε του παλιά ήταν απολαυστικό να τον βλέπεις. Είναι εντάξει, μιλάμε για ποδοσφαιριστές. Βέβαια, είναι ψηλό επίπεδο. Επειδή προηγουμένως αναφερθήκατε και στην γεμάτη τούμπα coach και όπως όλοι μάθαμε και μετά την επίσημη ανακοίνωση της UEFA δεν θα υπάρξουν φυσικά φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας, μας αρέσει εμάς να ακούμε έτσι για όλο αυτό το μεγαλείο της τούμπας και όχι μόνο, ενώ των γηπέδων όπου υπάρχουν φίλαθλοι. Εσείς από τη δική σας πλευρά όταν όλο αυτό το ζούσατε ως ποδοσφαιριστής και όσο το έχετε ζήσει και από την άλλη θέση, είναι όντως τόσο σημαντικό όσο εμείς νομίζουμε? Νομίζω πως είναι το πιο σημαντικό για τους πρωταγωνιστές που είναι πρώτα οι ποδοσφαιριστές, μετά εντάξει κατά σειρά είναι οι προπονητές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αγωνίζεσαι απέναντι σε κόσμο. Όσο περισσότερο κόσμο έχει, τόσο και περισσότερη συγκέντρωση έχεις και μεγαλύτερη φιλοδοξία έχεις. Νομίζω πως είναι το αλατοπίπερο ο κόσμος, οποιοδήποτε γήπεδο, τα παιχνίδια να γίνονται έτσι με πάρα πολύ κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό για τον ποδοσφαιριστή. Φυσικά όμως να μπορεί να το διαχειριστεί και να μην τον καταβάλει η πίεση. Είναι μέρος της εξίσωσης η απουσία του Σαμπάολη από τον πάγκο, σαν φυσική παρουσία, ή όχι θεωρείτε? Νομίζω τώρα από τους ποδοσφαιριστές που θα μπει μέσα της Μαρσέιγ σε αυτό το επίπεδο, ότι την ώρα του παιχνιδιού θα είναι συγκεντρωμένος στη φάση. Όμως απ' την άλλη μια οδηγία, μια λεπτομέρεια που μπορεί ο προπονητής από κοντά να του πει, ίσως μπορεί να αλλάξει κάτι μέσα στο παιχνίδι, σίγουρα είναι της αβαντάς για την οποιαδήποτε ομάδα να μην έχει τον προπονητή. Που μπορεί και με μια φωνή κόρτσε, με μια κραυγή, με μια φωνή. Καλά, είναι αυτό που είπατε, αλλά μιλάμε για παίκτες τώρα αυτό το επίπεδο, έτσι. Νομίζω ότι παίρνει τις αποφάσεις από μόνος του, πρέπει να πάρει τις αποφάσεις από μόνος του και εκείνη την ώρα δεν νομίζω ότι μπορεί ο προπονητής και με 30.000 κόσμο να επέμβει ιδιαίτερα έτσι σε κέραια σημεία του παιχνιδιού. Το τι έχει κάνει, το έχει κάνει τις προηγούμενες μέρες ο προπονητής, με το πλάνο το αγωνιστικό που θα ακολουθήσει, με το πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι. Αλλά την ώρα του μάτς, ναι, εννοείται ότι θα υπάρχει οδηγία του προπονητή, αλλά σε αυτό το επίπεδο θεωρώ ότι ο ποδοσφαιριστής είναι συγκεντρωμένος για να πάρει τη σωστή απόφαση από μόνος του. Τελευταία ερώτηση από μένα. Ποιος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ θεωρείτε ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά, ή αν θέλετε, ποιον απολαμβάνετε να βλέπετε στα μάτς του ΠΑΟΚ από το τωρινό ρόστερ? Θεωρώ είναι 2-3 ποδοσφαιριστές έτσι που κάνουν καταπληκτική χρονιά. Ο ένας είναι ο Κούρτιτς που ανά πάση στιγμή μπορεί με μια ενέργεια, με κάθε το παιχνίδι να βρεθεί στον γκολ από το πουθενά. Τώρα από και πέρα εμένα προσωπικά έτσι η μεγάλη μου αδυναμία είναι ο Μπίσεσβα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αν ήταν φυσικά είχε έτσι λίγο
πιο αθλητικά στοιχεία, νομίζω πως δεν θα ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι από τις θέσεις που είναι το απρόβλεπτο, έχει την κάθετη πάσα, έχει την τρίπλα, έχει την προσωπική ενέργεια, παίζει πολλές θέσεις μπροστά. Νομίζω πως έτσι και αυτός είναι πως έτσι που ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου ξεκλειδώσει ένα μάτι, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα που το τέμπο και ένταση των παιχνιδιών είναι πιο χαμηλή σε σχέση με τα ευρωπαϊκά. Θεωρώ ότι για τον ΠΑΟΚ είναι σούπερ απαραίτητος. Σαν να είναι λίγο μια άλλη εποχή ο Μπίσε κότσε. Δηλαδή δεν πολύ μαρκάρει. Δεκαετία του 80, του 90, κάπου εκεί. Το ρομποτιακό που έχουν οι πιο πολλοί ποδοσφαιριστές. Το physical, ναι. Γυρίζει όμως σε πολλές περιπτώσεις. Της ταχύτητας. Έχει το απρόβλεπτο. Έχει την τεχνική, έχει την υποδοχή, έχει την ευφυΐα στο παιχνίδι του, ο οποίος μπορεί να ξεκλειδώσει ένα μάτι. Γυρίζει όμως σε πολλές περιπτώσεις, δηλαδή εγώ του το δίνω. Γυρίζει, αλλά. Γυρίζει, ναι, δηλαδή κάνει μέτρα μας ο γυρίζει, γήπεδο. Νομίζω, αλλά είναι έργο Λουτσέσκου το ότι γυρίζει. Ναι. Γυρίζει γιατί ο προπονητής τον εμπνέει για να γυρίσει. Ναι. Ο προπονητής είναι πάρα πολύ σημαντικός για τον ΠΑΟΚ και θεωρώ ότι έχει κάνει καταπληκτική δουλειά γιατί μέχρι το Γενάρη βλέπαμε μια άλλη ομάδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε αρχές Απριλίου, πραγματικά ο ΠΑΟΚ είναι προς το καλύτερο κατά πολύ μεγάλο ποσοστό και νομίζω πως είναι έργο προπονητή. Είναι μεγάλη υπόθεση ο προπονητής να εμπνέει τους παίκτες κότσε. Γιατί έχουμε δει και τον ΠΑΟΚ χωρίς Λουτσέσκου και με Λουτσέσκου. Είναι το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Ξέχωρα το αγωνιστικό πλάνο που έχεις προπονητικά, θεωρώ ότι το να εμπνέει τον ποδοσφαιριστή, τώρα με ποιο τρόπο θα το κάνεις αυτό, είναι στο ταλέντο το δικό σου το προπονητικό. Αλλά φαίνεται ότι η χημεία μεταξύ Λουτσέσκου και ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είναι ενδεδειγμένη. Εμπνέει την ομάδα, ταιριάζει στην ομάδα, ξέρει την ομάδα. Και νομίζω πως αυτό βγαίνει και στο γήπεδο. Ωραία. Νίκο, κάποια άλλη ερώτηση γενική? Όχι, εγώ είμαι κομπλέ. Ωραία. Είμαι κομπλέ. Σας ευχαριστούμε πολύ, coach, που ήσταν μαζί μας. Καλά. Ωραία κουβέντα κάναμε. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια, coach. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καλή επιτυχία στο ΠΑΟΚ και ό,τι καλύτερο και σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.